Σας βρήκε. Να καλωσορίσω και δύο καλούς συναδέλφους που θα συμμετέχουν, κυρίες και κύριοι, με την εμπειρία τους και τη γνώση τους στην απόψινή συζήτηση. Και είναι ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Καλησπέρα. Και ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των Συντακτών και των 984. Νομίζω ότι δεν θα έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με αυτή τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι και όλοι την χαρακτηρίζουν ιστορική. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε, με το ότι πήρατε αυτή την πρωτοβουλία μετά και την κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια να διαπραγματευτείτε για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Καταλήξατε σε συμφωνία, κάπου πετύχατε τους στόχους σας, κάπου υποχωρήσατε. Συμβιβαστήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτή τη συμφωνία? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ευτυχής και τυχερός συνάμα, διότι είχα τη συγκυρία, την ευτική συγκυρία να είμαι πρωθυπουργός σε μια στιγμή που στη γειτονική χώρα υπήρξε μια σημαντική πολιτική αλλαγή. Μια σημαντική πολιτική αλλαγή που έδωσε τη δυνατότητα σε μένα και στον πρωθυπουργό Ζάεφ να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική, επίμονη και επίπονη προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια, εδώ και 6 μήνες, προκειμένου να λύσουμε διαφορές δεκαετιών. Ένα θέμα που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική εδώ και 26 χρόνια, ένα θέμα υπαρκτό πάνω από 70 χρόνια όμως, και προσπαθήσαμε να το λύσουμε με σεβασμό ο ένας απέναντι στις αξίες του αλουνού, απέναντι στις βασικές γραμμές του αλουνού, απέναντι στην αξιοπρέπεια του αλουνού. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία που από όλους χαρακτηρίζεται ιστορική. Έχει βεβαίως μπροστά της δρόμο για να υλοποιηθεί. Το κρίσιμο θέμα από εδώ και πέρα είναι το αν η άλλη πλευρά θα πετύχει όλα όσα προβλέπει η συμφωνία το επόμενο διάστημα, το δημοψήφισμα, τη συνταγματική αλλαγή. Αλλά πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα πολύ σημαντικό momentum για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, να νικήσουμε εκατέρωθεν τους εμπόρους πατριωτισμού που υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό. Είναι μια συμφωνία η οποία, γιατί αναφερθήκατε στη λέξη συμβιβασμός, θέλαμε να είναι βιώσιμη συμφωνία, δεν θέλαμε να ταπεινώσουμε τους εταίρους μας. Δεν θέλουμε να έχουμε γείτονες οι οποίοι αισθάνονται ταπεινωμένοι. Δεν είναι η συμφωνία των Βερσαλιών. Οι Βερσαλίες, ως γνωστόν, ήταν αποτέλεσμα πολεμικής σύγκρουσης και οδήγησαν σε νέο, ακόμα μεγαλύτερο πόλεμο. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη, η οποία το κυριότερο σε ό,τι μας αφορά είναι ταυτόσιμη με την εθνική θέση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εδώ και πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, έχουν τεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, ξεκίνησαν από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ακολούθως βεβαίως Κώστα Σιμίτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αναφέρομαι στις βασικές προϋποθέσεις αυτού που όλοι ονομάζουμε εθνική γραμμή, που είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες, με συνταγματική αλλαγή που αυτό το κατοχυρώνει. Αλλά νομίζω ότι, και κλείνω έτσι αυτή την αρχική μου τοποθέτηση, το σημαντικότερο για μας είναι πως είναι μια συμφωνία που αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό και διασφαλίζει, κατοχυρώνει την πολιτισμική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί, κύριε Αγνωστοπούλου, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν για 26 και πλέον χρόνια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και δικαίως αισθάνονται όχι απειλή από μια μικρή χώρα γειτονική όπως είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά αισθάνονται θυμό, είναι διότι κάποιοι επιχείρησαν να οικειοποιηθούν ίσως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να έχει ένας λαός, που είναι η ιστορία του και η πολιτιστική του κληρονομιά. Και εγώ αισθάνομαι ότι πλέον με αυτή την συμφωνία διασφαλίζουμε, παίρνουμε πίσω, έρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας. Διότι η ψυχή μας είναι η ιστορία μας. Όχι το όνομα που προσδιορίζει τη γεωγραφία, αλλά η ιστορία μας. Και αυτή η συμφωνία κατοχυρώνει πλήρως την πολιτισμική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, και την κατοχυρώνει ως ελληνική
πολιτισμική κληρονομιά. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι μένει να δούμε τι θα γίνει, θα εξαρτηθεί από τη γείτονα, αν θα προχωρήσει, υπάρχει δρόμος, εν πάση περιπτώσει, για αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, παράγει αποτελέσματα. Τι θα γίνει αν ανάβει το πράσινο φως στη γείτονα και κάποια στιγμή έρθει στη Βουλή και υπάρξει κόκκινο φως από εμάς? Κάθε διμερής διεθνής συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμα την κύρωσή της και από τις δύο πλευρές. Εμείς λοιπόν θα υπογράψουμε μία συμφωνία, οι Υπουργοί των Εξωτερικών θα υπογράψουν μία συμφωνία, η οποία όμως δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μονάχα όταν και μόνο όταν κυρωθεί και από τις δύο πλευρές. Η ίδια η συμφωνία προβλέπει ότι η υποχρέωση άμεσης κύρωσης έχει η πλευρά των γειτόνων μας. Ακολούθως η πλευρά των γειτόνων μας πρέπει να περάσει όντως μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, μεταξύ άλλων και το δημοψήφισμα, καθώς έτσι έχουν αποφασίσει και ορθώς, διότι αφορά τη μετονομασία τους ουσιαστικά. Ακολούθως τη συνταγματική αλλαγή, μια διαδικασία που το ίδιο το Σύνταγμά τους προβλέπει μεγάλη πλειοψηφία των 2/3. Στο Σύνταγμά τους δεν θα αλλάξουν μονάχα τη συνταγματική τους ονομασία, θα αλλάξουν και θα απαλείψουν και κάθε έκφραση αλυτρωτισμού από το προήμιο, από το εδάφιο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην πιθανή ύπαρξη μειονοτήτων. Θα το προσαρμόσουν απολύτως με την έννοια της διασποράς, της ομογένειας, έτσι όπως είναι και στο δικό μας Σύνταγμα, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Και από ένα άλλο σημείο που υπάρχει μια υπόνοια σοβαρή και ένα σπέρμα σοβαρό αλυτρωτισμού και αφορά τα σύνορα. Αφού λοιπόν προχωρήσουν στην συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα έρθουμε εμείς και την ολοκληρώσουν επιτυχώς να κυρώσουμε τη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή και να τη θέσουμε σε ισχύ. Και μόνο όταν τεθεί σε ισχύ θα υπάρχουν βεβαίως οι υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο και από τη δική μας πλευρά. Μέχρι τότε η δική μας υποχρέωση, άμα την υπογραφή της συμφωνίας και μέχρι την κύρωσή της από την Ελληνική Βουλή, η υποχρέωση της χώρας είναι να δείξει καλή πίστη στην υλοποίηση, στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δηλαδή, να την φέρει, άμα τη εκπληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις που η ίδια συμφωνία προβλέπει της άλλης πλευράς, δηλαδή οι υποχρεώσεις, να τη φέρει προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Αν δεν τα καταφέρει, λέτε. Προφανώς, αν δεν κυρωθεί είτε από την Βουλή των γειτόνων μας, είτε αν μία από τις προϋποθέσεις που η συμφωνία προβλέπει δεν εκπληρωθεί, χαθεί το δημοψήφισμα ή χαθεί η πλειοψηφία των 2/3 για τη συνταγματική αλλαγή, δυστυχώς η συμφωνία θα ακυρωθεί. Έτσι είναι. Οι συμφωνίες όλες που έχουν όρους αυτό ακριβώς προβλέπουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι αν η άλλη πλευρά κάνει το μεγάλο βήμα, τότε στην Ελληνική Βουλή όχι απλά θα επικυρωθεί, αλλά θα επικυρωθεί από μια μεγάλη πατριωτική, δημοκρατική, προοδευτική πλειοψηφία. Και βεβαίως δεν ξέρω τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος πως εάν αφήνονταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές, οι περισσότεροι ίσως να ψήφιζαν υπέρ. Αλέξη. Κύριε Πρόεδρε, χθες σας άκουσα στο διάγγελμα και διάβασα και προσεκτικά ένα non-paper το οποίο είχατε δώσει. Λέγατε λοιπόν εκεί ότι ουσιαστικά θα αναγνωριστεί η δημοκρατία των Σκοπίων, να την πω έτσι, ως Σεβέρνα Μακεντόνσκα. Έψαξα στο σημερινό κείμενο της συμφωνίας, δεν είχα πολλές ώρες να διαβάσω, αλλά όσο το έψαξα πολύ καλά, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Παντού αναφέρεται ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα, τι σημαίνει αυτό που είπατε, δεν μου κολλάει εμένα με τη συμφωνία που εγώ διάβασα. Ακούσατε προσεκτικά το διάγγελμα μου χθες? Νομίζω πολύ. Αναφέρθηκα λοιπόν στην απόφαση των γειτόνων μας να μετονομάσουν τη συνταγματική, να μετονομαστούν, να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία από Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Σεβέρνα Μακεδόνια στη γλώσσα τους, Βόρεια Μακεδονία στην ελληνική, North Macedonia στην αγγλική. Και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις 190 γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο για το πώς αλλιώς προφέρεται το Βόρεια. Αναφέρεστε μάλλον όχι σε λάθος ή σε αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που παγώ και σε αυτά που αναγράφεται στη συμφωνία, αλλά σε όσα πράγματι είχαν
ακουστεί και γραφτεί το προηγούμενο διάστημα για την πιθανότητα να είναι αμετάφραστη η ονομασία των γειτόνων μας. Δεν είναι αμετάφραστη, μεταφράζεται. Εν τούτες είναι στη διακριτική ευκαιρία της κάθε χώρας και κυρίως της Ελλάδας, αν θα την αναφέρει ως στη γλώσσα της ή στη γλώσσα των γειτόνων μας. Αλλά επιτρέψτε με εδώ να σας πω μια δική μου άποψη και δική μου θέση, την οποία την εξέφρασα και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και στον Υπουργό Εξωτερικών που έχει τη μεγάλη ευθύνη αυτής της πολύ δύσκολης διαπραγματευτικής προσπάθειας και που του αξίζουν και συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε. Απλώς κύριε Πρόεδρε, πριν πείτε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να το καταλάβω. Ναι. Εσείς λέτε ότι εμείς ως Ελλάδα θα τους αναγνωρίσουμε ως Σεβέρνα Μακεδόνια, αν το λέω σωστά. Οι υπόλοιπες χώρες ως North Macedonia, Βόρεια Μακεδονία. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε τη διακριτική ευκαιρία να τους, να τους αναφέρουμε είτε ως Βόρεια Μακεδονία είτε ως Σεβέρνα Μακεδονία. Τώρα να σας πω εγώ την άποψή μου. Αυτό δεν είναι διπλή ονομασία επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι διπλή ονομασία. Είναι οι γείτονές μας, στη γλώσσα τους, αναγράφονται, λέγονται με την ονομασία Σεβέρνα Μακεδονία. Δεν είναι μετάφραστο, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα μιας τρίτης χώρας. Το Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο. Μπορούμε να το λέμε Μοντενέγκρο, μπορούμε να το λέμε και Μαυροβούνιο. Και άλλες χώρες μπορεί να έχουν αυτή την... Αλλά η δική μου η άποψη και η πεποίθηση είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια σημαντική κατάκτηση το Βόρεια δίπλα στο Μακεδονία που μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Διότι είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, διότι είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, δεν είναι εθνοτικός προσδιορισμός. Συνεπώς, κύριε Βαχελά, αν με ρωτάτε, ναι, ήμουν εναντίον και έπαιξε ρόλο αυτό της αμετάφραστης ονομασίας. Γιατί? Γιατί αν καταλήγαμε σε μια συμφωνία όπου θα λέγαμε αμετάφραστο, δηλαδή οι Εγγλέζοι να λένε Σεβέρνα Μακεδονία, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, όλοι Σεβέρνα Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, η γλώσσα, η δύσχρηστη ονομασία, γιατί η γλώσσα στο τέλος εκδικείται, όλοι θα μένανε στο Μακεδονία, στο Μακεδονία. Όπως κακά τα ψέματα, ας μην βάζουμε Μακεδόνια, το κεφάλι Μακεδονία, μας. Να λέμε πάλι στη Μακεδονία θα μείνουν. Δεν θα έλεγε κανένα Σεβέρνα. Δεν θα έλεγε κανένα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να μην μπει κανένα, να μην την μετονομάσουν και να μην το ονομάζουν όλοι ως North Macedonia, ως Βόρεια Μακεδονία. Όπως δεν υπάρχει κανείς, για παράδειγμα, που θα αποκαλεί τους Νοτιοαφρικανούς Αφρικανούς, τη Νότια Αφρική μάλλον Αφρική, έτσι και τώρα η χρήση της γλώσσας, διότι επαναλαμβάνω, οι δύσχριστοι όροι απαλήφονται από την ίδια την καθημερινή χρήση. Στη χρήση λοιπόν της γλώσσας, εάν, αυτή είναι η εκτίμησή μου και την καταθέτω και δημόσια, επιμέναμε σε κάτι που κατά την άποψή μου δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα, παρά ίσως ενδεχομένως την δική μας απόπειρα να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά και κατάματα, αν επιμέναμε σε αυτό, στην αμετάφραστη δηλαδή ονομασία, θα αντιμετωπίζαμε πολύ γρήγορα, αργά ή γρήγορα μάλλον, αυτό το πρόβλημα. Εγώ θέλω, κύριε Βαχελά, να δείτε χθες το διεθνή τύπο. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η βασική είδηση, ξέρετε ποια ήτανε? Η βασική είδηση δεν ήτανε ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Φύρομη, ήτανε η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτή ήταν η είδηση, η βασική είδηση, η κύρια είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, θέλαμε να έχουμε ένα ταμπού. Διότι και εμείς εδώ, που φυσικά δεν ήμασταν από τις 140 χώρες που την αναγνωρίζαμε ως Μακεδονία, αλλά την αναγνωρίζαμε ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ως Μακεδονία δηλαδή. Αλλά βάζαμε πιο πριν το πρώην Γιουγκοσλαβική. Το πρώην πήγαινε στο Γιουγκοσλαβική. Δεν ήταν ανάμεσα στο Δημοκρατία και στο Μακεδονία κάποια φράση, προσδιορισμός γεωγραφικός που να ξεχωρίζει την Μακεδονία με την ιστορία της, με την παράδοσή της, με την πολιτιστική της κληρονομιά από το κράτος, το βόρειο γειτονικό κράτος.
Άρα λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ουσίας με τεχνάσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία επωφελής για τη χώρα, επωφελής για την περιοχή, αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα που κατά καιρούς έχουν τεθεί από τη δική μας πλευρά, το γεωγραφικό προσδιορισμό δίπλα από τη λέξη Μακεδονία. Είναι μια συμφωνία που με δύο λόγια μας δίνει πράγματα. Μας κατηγορούν από την αρχή της διαπραγμάτευσης πάρα πολύ. Άλλοι βεβαίως εσκεμμένα με δόλο, άλλοι προφανώς από ευαισθησία. Και δεν θέλω να κατατάξω όλους όσους μας κατηγορούν στην κατηγορία των, όπως είπα πιο πριν, επαγγελματιών ή εμπόρων πατριωτισμού. Όμως μας κατηγορούν πολύ λοιπόν ότι πάμε να παραδώσουμε. Εγώ από αυτή τη συμφωνία, την οποία την έχετε όλοι σας και φαντάζομαι την έχετε διαβάσει και την μεταφράσαμε και στα ελληνικά και τη δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα και σε όλα τα κόμματα, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπω να δίνουμε κάτι. Βλέπω μόνο να παίρνουμε. Δίνετε την εθνότητα και τη γλώσσα, βεβαίως. Να το συζητήσουμε. Από πού προκύπτει, σε ποιο σημείο, υπάρχει κάποιο σημείο της συμφωνίας που λέει αναγνωρίζει Macedonia Nation. Όχι Nation. Μακεδονικό έθνος. Το λέει πολύ καθαρά. Μακεδονικό έθνος αναγνωρίζει. Και η υπήκοη λέει θα είναι Μασιντόνια, δηλαδή Μακεδόνες. Άλλο εθνότητα, άλλο υπηκότητα και εθνικότητα. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε. Βεβαίως. Διότι και οι λέξεις έχουν τη χρήση τους. Οι πολίτες της Βορείου Κορέας ενωνικά είναι Βορειοκοράτες. Άρα οι πολίτες Βορείου Μακεδονίας είναι Βορειομακεδόνες. Εδώ τους διαβάζω τους Μακεδόνες. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Μιας και θίξατε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η συμφωνία και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, είναι να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα λαών τρίτων χωρών στον αυτοπροσδιορισμό τους. Του λαού του γειτονικού στον αυτοπροσδιορισμό του. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, κύριε Παχελά? Αντιτίθεται στις ίδιες καταστατικές αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να τους απαγορεύσουμε να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, Μακεδόνσκοι λένε αυτοί. Όμως, αυτό που κάνει η συμφωνία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έρχεται με το άρθρο 7 και λέει ότι όπου χρησιμοποιούν αυτή τον όρο Μακεδόνσκι, δεν εννοούν την ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, η οποία είναι η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Δεν εννοούν τη δική μας πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εννοούν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της, γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά απέκτησε και εθνοτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θα τους πούμε ποτέ Μακεδόνες. Εμείις θα τους ονομάζουμε Σλάβο Μακεδόνες. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η συμφωνία. Όπως ξέρετε, τι λέμε εμείς. Πώς να ονομάζουμε? Αλλά πώς ονομάζουν οι υπόλοιποι? Α, μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Έρχεται λοιπόν η ίδια συμφωνία και τι λέει? Ότι σε ό,τι αφορά την υπηκότητά τους, εκεί που μέχρι σήμερα σε όλη την Ιφίλιο κυκλοφορούσαν με ταξιδιωτικά έγγραφα στα οποία έγραφαν Macedonian, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορούν με ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα γράφουν Macedonia, παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό δεν είναι ότι δώσαμε, κάτι πήραμε και εδώ. Πήραμε μια σημαντική αλλαγή. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ότι αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό. Δεν αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό. Δεν αναγνωρίζει αυτή η συμφωνία έθνος Μακεδονικό. Αναγνωρίζει βεβαίως το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό. Βεβαίως είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε. Και σέβεται την ταυτότητα που έχουν καλλιεργήσει και έχουν δημιουργήσει. Σέβεται την ταυτότητά τους. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ταπεινωτική συνθήκη Βερσαλιών. Είναι μια συμφωνία. Και γιατί δεν είναι? Ακόμα και αν μπορούσαμε, δεν θα θέλαμε. Γιατί δεν θα ήταν βιώσιμη. Μισό λεπτό. Επειδή πήγαμε τώρα στη συμφωνία, να γυρίσουμε λίγο στην αρχική φάση. Έχω την εντύπωση. Άλλωστε, θα έχουμε χρόνο να πούμε, γιατί είναι και άλλα. Έχω την άλλες εντύπωση. Λεπτομέρειες σημαντικές. Διαψεύστε με, αν κάνω λάθος, ότι ο κ. Ζάεφ το προηγούμενο διάστημα υπέστη ό,τι είχατε υποστεί εσείς το πρώτο πεντάμινο του 2015. Από πιέσεις εννοώ. Δεν ξέρω στο μυαλό του κ. Ζάεφ
ποιο ρόλο παίζατε εσείς. Αν είστε ο κ. Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, ο κ. Μοσκοβισή ή ο κ. Ολάν. Προφανώς έχετε ακούσει τη θεωρία που διακινείται ότι επιταχύνατε και οι δύο, και εσείς και ο κ. Ζάεφ, την συμφωνία, γιατί πήρατε ανταλλάγματα σε άλλα μέτωπα. Ο κ. Ζάεφ κάποια δισεκατομμύρια από την κυρία Μέρκελ, την οποία θα επισκεφθεί αύριο μεθαύριο, και εσείς κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για το χρέος. Και εγώ ξέρω κάποιες ιστορίες με εξωγήινους που εμφανίζονται στον ημιτό. Αλλά τώρα δεν έχει κανένα νόημα, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει, θεωρίες συνωμοσίας θα υπάρξουν πολλές το επόμενο διάστημα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ακούστε, κύριε Παπά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τόσο εγώ, όσο και ο ομολογός μου, κύριος Ζάεφ, αυτό το διάστημα δώσαμε μια σκληρή μάχη. Ο καθένας στη χώρα του. Να υπερβούμε κατεστημένες προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, αλλά και μια οργανωμένη προσπάθεια εμπόρων πατριωτισμού, επαναλαμβάνω, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θεωρούμε, πιστεύουμε, είναι προς όφελος των λαών μας. Γιατί αυτό πιστεύουμε και οι δυο, ότι είναι ο αληθινός πατριωτισμός. Έβλεπα χθες τη θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αντίστοιχα θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αν αλλάζανε τα κείμενα των δηλώσεων, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Ακριβώς τα ίδια είπανε. Εθνική ταπείνωση, εθνική υποχώρηση. Ναι. Έβλεπα σήμερα τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Ιβάνοφ. Αν αλλάζανε, τα ίδια ακριβώς. Και τι συνειδητοποιώ. Αν πιστέψουμε και τους μεν και τους δε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι και οι μεν και οι δε λένε τι, ότι συνθηκολογήσαμε, λένε. Και αυτοί και εμείς εδώ. Πώς γίνεται να έχουν συνθηκολογήσει και οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, γίνεται? Δεν έχουμε καμία συνθηκολόγηση, αυτό το οποίο έχουμε, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αυτό που έχουμε και είναι φανερό, ότι έχουμε μία παράταξη, μία αντίληψη, μία σκέψη πολιτική. Η παράταξη αυτή η οποία αρέσκεται στις φωνασκίες, στην πατριδοκαπηλεία, στον εθνικισμό, να αφήνει όμως τις εκκρεμότητες ως έχουν, να μην προχωράει. Αυτή είναι η παράταξη της ακραίας δεξιάς, της ακροδεξιάς, της βαθιάς συντηρητικής δεξιάς και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ναι, της Μακεδονίας και στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο κυβερνήσεις που προσπαθούν να κάνουν βήματα, που προσπαθούν να λύσουν τις πληγές του παρελθόντος με αξιοπρέπεια για τους λαούς τους. Εγώ αισθάνομαι περήφανος και αξιοπρεπής, διότι αυτή η συμφωνία παίρνει πίσω την ιστορία μας. Διότι αυτή η συμφωνία προβλέπει, κύριε Παπά, ότι εντός 6 μηνών οι γείτονες θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση όλων των μνημείων και αγαλμάτων που ο ακροδεξιός Γκρουεύσκι γέμισε τα Σκόπια και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, την Ολυμπιάδα, που είναι δικά μας. Ναι, είναι δικά μας. Είπατε για δύο κυβερνήσεις. Και ξέρετε κάτι? Για την κυβέρνηση. Πώς θα τα αποκαταστήσει? Θα βάλουν πλακέτες παντού. Σήμερα διάβαζα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης της Πουγουδουμού, όπου έλεγε ότι όχι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα το γυρίσουμε, αλλά θα βάλουμε μια πλακέτα που θα λέει ότι δεν είναι ο έφηπος πολεμιστής, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της αρχαίας ελληνικής περιόδου και είναι ένα άγαλμα προς τιμήν της φιλίας και της συνεργασίας των δύο λαών. Ωραία. Αυτή είπατε είναι για... μια είπατε για ιστορική εξέλιξη. Η κυβέρνηση της Φιρόμ είναι συμπαγής. Η δική σας κυβέρνηση όμως δεν είναι συμπαγής. Γιατί ο κυβερνητικός εταίρος σας, η ΑΝΕΛ δηλαδή, ο πρόεδρος του, είπε ότι δεν θα ψηφίσει καμία συμφωνία που έχει το όνομα Μακεδονία ή παραγωγό του. Και δύο βουλευτές των ΑΝΕΛ σήμερα, ο ένας είπε ότι πρόκειται για έγκλημα, ο άλλος είπε ότι πρόκειται για εθνική ήττα. Με αυτού συγκυβερνάτε όμως. Κύριε Παπά, θέλω να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά και να σας πω ότι η προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ δεν προέβλεπε, όπως και δεν θα μπορούσε να προβλέπει, ότι θα υπάρξει μια τέτοια σημαντική εξέλιξη πολιτικής αλλαγής στη γείτονα χώρα. Το 2015 έγινε, όπου θα μας έφανε μπροστά στη δυνατότητα μιας πάρα πολύ σημαντικής συμφωνίας. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό δεν αποτελούσε ένα από τα βασικά θέματα της προγραμματικής μας συνεννόησης. Οι βασικές γραμμές της προγραμματικής μας συνεννόησης ήταν να σταματήσει η καταστροφή στη χώρα, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια
και να σταματήσει το πλιάτσικο στη χώρα. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η ρεμούλα, οι μίζες, αυτή ήταν η βασική μας κατεύθυνση. Όταν βεβαίως, όταν εγώ έκανα τις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα στο θέμα, επαναλαμβάνοντας την πάγια εθνική θέση. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο Πάνος ο Καμένος δεν έδωσε σημασία, το είδε, το άκουσε, δεν έδωσε σημασία. Γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί να λυθεί. Ακριβώς διότι δεν υπήρχε ορίζοντας λύσεις και δεν θεωρούσε ότι είναι από τα μείζοντα ζητήματα. Εν τούτης όμως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο Πάνος ο Καμένος έχει μια θέση και στάση αρχής, την οποία δεν του ζητώ να την αλλάξει. Δεν του ζητώ να αλλάξει τις βασικές, τα βασικά χαρακτηριστικά αξιακά που έχει ο ίδιος. Του ζητώ όμως ως υπεύθυνος υπουργός μιας κυβέρνησης που κρατάει πατριωτική στάση, αυτό να το αναγνωρίσει και να μην θέσει σε κίνδυνο τη διακυβέρνηση, την πορεία της χώρας, στην κατεύθυνση μάλιστα στην κρίσιμη αυτή που είμαστε πολύ κοντά να εκπληρώσουμε έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της συνεργασίας. Ναι, γι' αυτό ο Πάνος Καμένος, όταν φέρετε και γι' αυτό ο Πάνος Καμένος, έτσι, θα κρατήσει τη θέση και τη στάση του, μου το έχει δηλώσει, αν έρθει, αν καταφέρει η άλλη πλευρά να περάσει τις δύσκολες σκόπελες που έχει μπροστά της, για τους οποίους εγώ θα ήμουν ευτυχής αν το καταφέρει και θα βοηθήσω όσο μπορώ για να το καταφέρει, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή και ο Πάνος Καμένος θα τηρήσει τη στάση αρχών. Δηλαδή, δεν θα την υπερψηφίσει. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία εντούτης, όταν έρθει στην Ελληνική Βουλή δεν Πάνος θα έχει χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης. Εν τούτης, ο Πάνος Καμένος έχει τις αρχές και τις αξίες του, αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Δεν θα ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει πολιτική καριέρα, όπως έκανε ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όμως εδώ και η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα νομιμοποίησης αυτής της συμφωνίας. Γιατί δεν επιλέξατε να τη φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή ή να πάρετε την εξουσιοδότηση όπως κάνατε τον Ιούλιο του 2015. Δεν επιθυμείτε ένα εθνικό μέτωπο? Ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τη στάση του κ. Μητσοτάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που στο ζήτημα αυτό έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης τον Γενάρη, 9 Γενάρη ήταν η πρώτη του δήλωση, να λέει σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Όταν εγώ έκανα την πρώτη μου συνέντευξη στο Έθνος στις 20 Γενάρη, έβαλα μέσα τη βασική γραμμή που κρατήσαμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, που ήταν και συνταγματική αλλαγή. Αυτό βεβαίως δεν ήταν στους τίτλους της συνέντευξης, αλλά άμα ανατρέξετε σε αυτή, εσείς που έχετε και ενδιαφέρον στα ντοκουμέντα τα ιστορικά, θα το δείτε. Ακολούθως λοιπόν άρχισε να βάζει και ο κ. Μητσοτάκης τη συνταγματική αλλαγή ως βασική προϋπόθεση, γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα το έχει. Όταν κατάλαβε ότι το βάζουμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση, άρχισε να με εγκαλεί εμένα ότι δήθεν, ενώ το είχα πει εγώ πρώτος, τον ακολουθώ εγώ. Μετά όμως ήρθαν τα συλλαλητήρια. Και όταν ήρθαν τα συλλαλητήρια, ο κ. Μητσοτάκης συνειδητοποίησε ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσει μια στάση βάσει των αρχών του, των πιστεύων του και των ιδεών του, γιατί δεν πιστεύω ότι τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα, αλλά μια στάση που θα εξυπηρετεί τα στενά κομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει μια έντονη τάση ακροδεξιά στο εσωτερικό της και πράγματι θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε μια έντιμη ως προς τις ιδέες του στάση και υποφελίες προς τη χώρα, λέω εγώ, θα αντιμετώπιζε όντως έντονα σωκοματικά προβλήματα. Και άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Όχι σύνθετη ονομασία, αλλά μια ονομασία που να συνάδει με το κοινό αίσθημα. Ποια είναι αυτή η αραγή? Προφανώς όχι με τον όρο Μακεδονία. Αργότερα, ότι ας μην το λύσουμε τώρα, ας το λύσουμε κάποια άλλη φορά. Δηλαδή, αν όχι τώρα που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει διάθεση να το λύσει, πότε? Ποτέ προφανώς. Μετά όμως, όταν ο κ. Μητσοτάκης πήγαινε στο εξωτερικό, τα ξεχνούσε αυτά που έλεγε εδώ. Και έλεγε άλλα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Με αποκορύφωμα όσα είπε στη Σόφια που ήμουν κι εγώ. Και βγήκα δείχνοντας την καλή μου θέληση και διάθεση, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δεν είναι μια κόντρα εσωτερική. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, δεν πρέπει να κοιτάς το εσωτερικό της χώρας και τους σχετισμούς, το εθνικό συμφέρον.
και το χαιρέτησα. Και είπαμε, βοηθάει αυτή η στάση και η θέση. Και μπράβο του. Μόλις όμως γύρισε πίσω, τα ξανάλαξε πάλι. Και τέσσερις μέρες μετά, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας πήγε και είπε, δεν θα δεχτούμε ποτέ το όνομα Μακεδονία. Λίγες μέρες πριν την ενημέρωση, τις μέρες της Σόφιας μάλιστα, όταν εγώ ήμουν στη Σόφια, είχε βγει ο κ. Κουμτσάκος και προφανώς έχοντας στο μυαλό του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει όλες οι αλλαγές και η συνταγματική αλλαγή πρώτα και μετά να κυρώσουμε εμείς, έβαλε τον πύχη εκεί και είπε, μην τυχόν φέρετε συμφωνία που να μην προβλέπει ότι όλες οι αλλαγές πρώτα και μετά κύρωση στη Βουλή, στο τέλος η κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαν γραφτεί και στην εφημερίδα σας, κύριε Παπά, ότι είναι υπερβολικός ο κύριος Κουμουντσάκος, βάζει τον πύχη ψηλά γιατί δεν θέλει συμφωνία. Όταν είδε ότι φέρνουμε αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, με τον πύχη εκεί ψηλά, έρχεται τώρα και λέει, όχι, πρέπει τώρα, πριν υπογράψει, να ψηφιστεί από τη Βουλή. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι στάση τζογαδόρου, πολιτική τζογαδόρου, αν αυτό δεν είναι ανεύθυνη στάση πάνω στα, σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, πείτε μου εσείς τι είναι. Πάτες, κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχετε προσπαθήσει να βρείτε κανένα είδου συνένεση με την αντιπολίτευση. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι, εγώ ξέρω. Να χορέψει ταγκό, πρέπει να θέλει και άλλο να χορέψει. Όχι, μόνος εσείς στην κυβέρνηση, εσείς είστε που θα πάρετε την πρωτοβουλία. Εγώ λέω κάτι άλλο όμως. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν έχω δει, πάση περιπτώσει, κάποια πρωτοβουλία συνένεση. Εγώ, κύριε, με συγχωρείτε. Ακούω να με κατηγορούν εμένα και τον Υπουργό Εξωτερικών ότι κάνουμε μυστική διπλωματία. Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Έχω καλέσει αυτή όλους... τη συμφωνία, πότε την πήρε ο αρχηγός? Έχω καλέσει όλους. Πριν από τρεις ώρες, αν θυμάμαι καλά. Μα πριν από τρεις ώρες έκλεισε. Ήταν ενήμερη για κάθε βήμα. Μα με συγχωρείτε. Χθες το μεσημέρι έκλεισε. Χθες το μεσημέρι έκλεισε. Και κοιτάξτε, δεν έχουν ίδια στάση μονάχα στις δηλώσεις τους. Έχουν ίδια στάση και συμπεριφορά τους Ιβανόφ και Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πήρα χθες τηλέφωνο να τον ενημερώσω και μου είπε, δώσε μου τη συμφωνία, δεν θέλω να με ενημερώσεις. Όπως έκανε ο Ιβανόφ στο ΖΑΕΦ. Αν δεν έχει δίκιο, θέλει να γράψει, να διαβάσει το χαρτί, οπωσδήποτε. Και εσείς το ίδιο θα έλεγα. Και τι θα έλεγα εγώ? Θα με έπαιρνε ο Πρωθυπουργός σε μένα να μου πει, θέλω να συμμερώσω? Και θα έλεγα, όχι, μην μου πεις. Προφανώς να πάρει το χαρτί. Το χαρτί δεν το είχα στα χέρια μου εγώ, καταρχάς. Εγώ είχα τις σημειώσεις. Ούτε εσείς. Εγώ είχα το drafting, αλλά όπως ξέρετε, η συμφωνία έκλεισε οι τελευταίες διατυπώσεις. Με, όχι από διαζώση συνάντηση, αλλά από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έπρεπε λοιπόν, για να είμαστε πλήρως κατοχυρωμένοι και να μην βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις, και οι δύο πλευρές να στείλουμε το τελικό κείμενο της συμφωνίας όπως εμείς το είχαμε στο διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, στον κύριο Νίμιτς, ο ίδιος να επικυρώσει ότι είναι ίδια, να κάνει και τις διορθώσεις του, ακολούθως να τις στείλει στα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, να μονογράψουν κάθε σελίδα οι Υπουργοί των Εξωτερικών, να τα ξαναγυρίσουν στο Νίμιτς και αυτός να τα ξαναγυρίσει στο τελικό κείμενο. Αυτό κράτησε λίγες ώρες λοιπόν. Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Αλλά μην πάτε σε αυτό. Έχω ενημερώσει διαζώσεις στο γραφείο μου, έχω δεχτεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συναντήσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ο κ. Κοτζιάς. Έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο να ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτό είναι μυστική διπλωματία. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η επίσημη ελληνική θέση που λέτε στην εθνική γραμμή, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι από κουτσομπολιά ή επασχετώσει από πράγματα που μπορεί να έχουν ελεγχθεί και στη Βουλή. Εγώ θυμάμαι 13 Απριλίου του 1992 τον κύριο Μολυβιάτη, μετά από μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να διαβάζει μια ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση του Κουκουέ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος Σκοπίων μόνο αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΙΟΚ, με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει λέξη Μακεδονία. Ναι, αυτή ήταν το 1992. Ναι, αυτό δεν είχε ανατραπεί όμως. Δεν είχε υπάρξει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και επίσημη απόφαση εθνική ότι αυτό αλλάζει. Που να ξέρω εγώ τουλάχιστον. Κύριε Παπαχελά, θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή ήταν η γραμμή που ακολούθησε, που ακολουθήθηκε μετά τόσο στην ενδιάμεση συμφωνία, όσο η οποία έγινε το 1995, το Σεπτέμβριο του 1995, όσο όμως και στον χειρισμό, τον κρίσιμο χειρισμό του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι? Ό,τι ξέρω, στο Βουκουρέστι ο Κώστας Καραμαλής δεν δέχτηκε τον όνομα Μακεδονία. Θεωρείτε ότι η επίσημη και πολλαπλώς διατυπωμένη αυτή η εθνική γραμμή από τις τότε κυβερνήσεις και από την αντιπολίτευση, οφείλω να πω, και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κρατήσει αυτή τη στάση. Εσείς γιατί συγκαλείτε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να πάρει μια τέτοια αποφάση? Θα πρέπει να επικυρωθεί από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο. Δεν είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο στο οποίο παίρνονται αποφάσεις και για να αλλάξουν πρέπει να ξανασυγκληθεί για να αλλάξουν αυτές οι αποφάσεις. Αυτή ήταν μια επίσημη απόφαση πάντως. Εγώ αποφάσισα
σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση όχι να κλείσω τις πόρτες της πλήρους ενημέρωσης στους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά να μην προχωρήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία το Συμβουλίο των Πολιτικών Αρχηγών, γιατί έχω μια πολύ κακή εμπειρία. Το έχω συγκαλέσει τρεις φορές. Και έχω καταλάβει, δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα συγκεκριμένα, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε, οι ορισμένοι δεν ήσταν ακριβώς όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δεν έχουν τη σοβαρότητα και την αίσθηση της ευθύνης. Ούτε εσείς το κάνατε αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Από τη δημόσια αντιπαράθεση μέχρι τώρα υπάρχει ένα μεγάλο απόν. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε το Μακεδονικό και ήταν ο εμπνευστής της νέας εθνικής γραμμής, που ήταν κόντρα με τη γραμμή του 1992, ο Κώστας Καραμαλής, δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Η γνώμη σας ποια είναι, πρέπει να τοποθετηθεί? Είναι από τη στιγμή που αμφισβητούνται... Αυτό, δεν θα πω εγώ αν θα τοποθετηθεί όχι, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Κώστας Καραμαλής διαχειρίστηκε με ευθύνη το θέμα αυτό. Και η στάση που είχε στο Βουκουρέστι ήταν μια στάση ευθύνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο τρόπος που ακολούθως διαχειριστήκαμε μια πολύ ορθή θέση και στάση στο Βουκουρέστι, είχε προβλήματα, ομολογώ, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε μπροστά μας και στο δικαστήριο της Χάγης. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εν τούτης όμως, τώρα, αυτό που μου λέτε, κοιτάξτε... Όχι, λέω για παράδειγμα το 2015, όταν κατά την κρίση του... υπήρχε πρόβλημα συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη, βγήκε και έκανε μια δήλωση. Κύριε Παπά, δεν τώρα είναι αυτός. Ένα, μπορεί να μην είναι εξίσου σοβαρό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας, έτσι το αντιλαμβάνονται πολύ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα, και ούτε μου επιτρέπεται αν θέλετε, θα προτρέψω ή θα νουθετήσω πρώην πρωθυπουργού να μιλήσουν ή δεν θα μιλήσουν. Όχι, δεν τον έχω ενημερώσει, δεν έχουμε μιλήσει. Όμως είναι γνωστό ότι είμαι ανοιχτός να ενημερώσω οποιονδήποτε και κυρίως πρόσωπο που έχουν διατελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως πρώην πρωθυπουργοί σε θέσεις ευθύνης, σε κέρυες θέσεις ευθύνης, σε κρίσιμη διαχείριση εθνικών θεμάτων. Δεν τον έχω όμως ενημερώσει. Αλλά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και με κλειστά χαρτιά. Ανοιχτά διεκδικήσαμε αυτά τα οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε αυτά που πετύχαμε. Πάτσε, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ σε κάτι που είπες πριν, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εσείς αυτή τη στιγμή δεσμεύετε τη χώρα και όποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα τα επόμενα δύο χρόνια ουσιαστικά σε μια συμφωνία η οποία θα φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ, λοιπόν, έτσι γίνεται συνήθως. Όχι, νομίζω δεν γίνεται έτσι, διότι όταν είναι μια τόσο σημαντική συμφωνία στην οποία μάλιστα διαφωνεί ένα μεγάλο κομμάτι από την συγκυβέρνηση, ο κύριος Καμένος. Νομίζω το λογικό και το πολιτικά έντιμο θα ήταν να το φέρετε στη Βουλή, εφόσον θεωρείτε. Όχι τώρα να το φέρετε στη Βουλή, όχι μετά. Θα γίνει μετά συζήτηση μεθαύριο. Όχι, ενώ σε ψηφοφορία στη Βουλή. Α, τι, δηλαδή, ώστε να έχετε μια νομοποίηση. Εσείς δηλαδή, κύριε Παπαχελά, μου ζητάτε αυτό το οποίο κέρδισα στη διαπραγμάτευση με τον Ζάεφ να το δώσω στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή το ζητάει αυτό. Μα τι μου λέτε να δώσω στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι κέρδος της διαπραγμάτευσης. Δεν νιώθετε ότι πρέπει κέρδος... να έχετε μια νομοποίηση για αυτό το πράγμα? Εσείς δεσμεύετε και τις επόμενες κυβερνήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια με αυτό που έχετε κάνει. Έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την νομοποίηση να προχωρήσει? Όποιος την έχει αυτή την αμφιβολία, όχι εσείς προφανώς γιατί δεν έχετε δυνατότητα, υπάρχει ένας συνταγματικά προβλεπόμενος τρόπος να το διερευνήσει αυτό. Να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και να πάρει την αμφιβολία. Γιατί δεν πάτε όμως στη Βουλή να τη θέσει στην ψηφοφορία? Σας επαναλαμβάνω. Διότι η ακολουθία η οποία προβλέπεται για το πότε η συμφωνία αυτή θα ακυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, ότι δεν έχετε να επαναλαμβάνω, η ακολουθία η οποία προβλέπεται από την ίδια συμφωνία είναι ρητή, σαφής και κερδίθηκε με διαπραγμάτευση. Γιατί? Για να κατοχυρωθεί η χώρα έναντι πιθανής από την άλλη πλευρά αστοχίας. Που αν συνέβαινε και εμείς είχαμε κυρώσει, θα μας δέσμευε, διότι θα είχε θέση σε ισχύ τη συμφωνία. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αστοχία από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση της Φυρών περνάει όλα τα τεστ αντοχής. Δηλαδή, Βουλή, δημοψήφισμα, συνταγματική αναθεώρηση. Και έρχεται η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Αυτή η συζήτηση θα πάρει χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης και αν χάσετε την ψηφοφορία, μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση? Προφανώς και θα πάρει, μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε. Όχι, χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης, λέω, αν θα πάρει αυτή η ψηφοφορία. Κύριε Παπά, όλες οι κρίσιμες ψηφοφορίες έχουν χαρακτήρα ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η μεθαυριανή κρίσιμη, η αυριανή μάλλον, έχω χάσει και τις μέρες, η αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή,
για την ολοκλήρωση της, των τελευταίων προαπαιτουμένων, της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στο οποίο βρέθηκε η χώρα. Η αυριανή ψηφοφορία δεν ενέχει χαρακτήρα ψηφοεμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν δεν περάσει, θα μπορώ να σταθώ? Δεν θα μπορώ. Το ίδιο θα συμβεί όταν έρθει η ώρα της κύρωσης αυτής της συμφωνίας και για τη συμφωνία. Αλλά εγώ σας είπα κάτι και εσείς το παραβλέψατε. Η συμφωνία αυτή δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη διαφαίνεται ότι μπορεί για λόγους και θέσεις και στάση αρχής ο Πάνος Καμένος, και είναι δικαίωμά του να κρατάει αυτή τη στάση αρχής, να λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Όμως υπάρχουν βουλευτές και κόμματα τα οποία είναι θετικά ως προς αυτή τη συμφωνία. Δεν το δοκιμάζετε πάνω, αυτό ρωτάω. Άρα, σας απάντησα, κύριε Παχελά, διότι εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, το βλέμμα σου δεν το έχει στραμμένο στους εσωτερικούς σχετισμούς. Το βλέμμα σου το έχει στραμμένο στα συμφέροντα της χώρας. Και εμείς αυτό το κερδίσαμε στη συμφωνία, όχι επειδή μας το είπε ο κύριος Κουμουντσάκος ένα βράδυ που του ήρθε να βάλει τον πύχη ψηλά, βάσει και περάσουμε από κάτω. Το παλέψαμε και το κερδίσαμε στη συμφωνία για να διασφαλίσουμε τη χώρα ακόμα και στην πιο σπάνια περίπτωση, στην πιο ακραία εκδοχή. Ή τι μη ακραία εκδοχή. Στο κάθε ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο δηλαδή που θα προχωρούσαν όλα κανονικά, αλλά δεν θα αποκτούσε τα 2/3 στη συνταγματική αναθεώρηση η άλλη πλευρά. Γι' αυτό τη βάλαμε τελευταία την κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και θέλετε τώρα αυτό να το ανατρέψω επειδή κάποιοι εδώ παριστάρουν ότι τάχα μου δεν υπάρχει πλειοψηφία? Αν το πιστεύουν, ας μου κάνουν πρόταση μομφής. Στο ενδεχόμενο να το αποφασίσει η Βουλή αν έχουν πλειοψηφία. Να γίνει η πρόταση μομφής. Μπορεί να έχουμε το εξής πολιτικό παράδοξο, την πολιτική σχιζοφρένεια. Κάποιοι που διαφωνούν με τη συμφωνία να στηρίξουν την κυβέρνηση και κάποιοι που συμφωνούν με την συμφωνία να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής. Πώς το κρίνετε αυτό? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πολιτικό παράδοξο. Διότι μια πρόταση δυσπιστίας σε μια κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν αφορά μόνο την αφορμή για την οποία γίνεται, αφορά την πορεία της σταθερότητας της χώρας, της οικονομίας και την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα. Και άρα όλοι όσοι θα ψηφίσουν μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν τολμήσει να την κάνει αυτή την πρόταση ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσουν με γνώμονα αυτό. Θα την μετατρέψετε σε διαδικασία παροχή ψήφου εμπιστοσύνης? Δεν έχω κανένα λόγο. Εγώ δεν αισθάνομαι, κύριε Παπά, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Έχει περάσει διαρκώς από 40 κύματα και από τις πιο δύσκολες ψηφοφορίες. Κάθε στιγμή έχει δύσκολες ψηφοφορίες. Περάσαμε έναν κυκαιώνα μεταρρυθμίσεων. Αν θέλετε, κάναμε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ψηφίσαμε μεταξύ άλλων και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι έθραυστη πλειοψηφία, είναι 153, τώρα 154. Δεν πρόκειται. Και είδατε ότι το τελευταίο διάστημα κάποιοι θεωρούσαν ότι θα μειωθεί η πλειοψηφία, άρχισε να αυξάνεται κιόλας. Λοιπόν, αφήστε. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία έλλειψη. Φοβάστε τις αντιδράσεις του κόσμου, κύριε Πρόεδρε, γιατί υποτιμήσατε, για παράδειγμα, τα πρώτα κίνα συλλαλητήρια. Όταν είχατε αρχίσει αυτή την ιστορία, ήταν πολύ σαφές ότι δεν το περιμένατε. Φοβάστε αυτές τις αντιδράσεις? Δεν τις φοβάμαι, τις σέβομαι, κύριε Παχελά. Διότι σέβομαι βαθιά το συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας για τον καθένα και την καθεμιά. Ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια συμμετείχαν δύο κατηγορίες πολιτών. Πολίτες που έχουν μια έντονη πατριωτική ευαισθησία και που αισθάνονται όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων αυτή την εθνική υπερηφάνεια να έχει πληγεί, αλλά και ακραίες δυνάμεις. Ακραίοι. Εθνικιστές, ακροδεξοί, χρυσαυγίτες, επαγγελματίες πατριώτες και ούτω καθεξής. Στους δεύτερους δεν με ενδιαφέρει να απευθυνθώ, σας το λέω ειλικρινά. Στους πρώτους όμως θέλω να απευθυνθώ και να τους πω με ειλικρίνεια. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το πατριωτικό συμφέρον? Να κλείσουμε ένα θέμα που μας ταλανίζει 26 χρόνια ή να το αφήσουμε ανοιχτό? Ποια είναι η μεγάλη απειλή, αν θέλετε, που έχει σήμερα η χώρα? Οι βόρειοι γειτονές μας, σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει γίνει μια δύναμη νευρική, επιθετική, όπου καθημερινά έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο, όπου διατηρεί σε κατοχή το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο πρέπει να προσανατολιστούμε και ποιο είναι το πατριωτικό και εθνικό συμφέρον τώρα. Να αφήνουμε μέτωπα ανοιχτά, βεβαίως αν είναι μείζωνα τα ζητήματα και αν επιμένουν να μας κλέβουν την ψυχή μας, την ιστορία μας, τότε ναι. Αλλά εδώ αυτή η συμφωνία καταρχάς φέρνει πίσω τα σύμβολα, την ιστορία, την κληρονομιά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια λύση την οποία την είχαμε ονειρευτεί χρόνια, με την έννοια ότι βάζει έναν προσδιορισμό στον όρο Μακεδονία και 140 χώρες όλων τον κόσμο που τη λένε Μακεδονία θα πάψουν να τη λένε Μακεδονία. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτοί που ενοχλούνται και δεν θα θέλαν μια τέτοια λύση, θα θέλαν μια λύση να την πούμε κάπως αλλιώς, να μην έχει καθόλου τον όρο Μακεδονία. Ας σκεφτούνε. Ποιο είναι τούτη την ώρα το πατριωτικό εθνικό συμφέρον. Ενώ έχουμε γείτονες οι οποίοι λένε θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σας κλέβουμε τα σύμβολα. Στο άρθρο 8 της συμφωνίας λέει ότι μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει οποιοδήποτε σύμβολο του 16ου αστεριού της Βεργίνας υπάρχει σε δημόσιο χώρο θα κατέβει και θα γυρίσει πίσω. Η συμφωνία το λέει αυτό. Τα αγάλματα θα λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ο Έλληνας. Άλλαξαν το αεροδρόμιο, άλλαξαν την εθνική οδό. Αναγνωρίζουν την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας. Για ποιο λόγο να κρατήσουμε αυτή την πληγή ανοιχτή, για ποιο λόγο? Για να μπορούν τρίτες χώρες να διεισδύουν με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στα Βαλκάνια και στη γειτονική χώρα. Τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του λαού, του γειτονικού λαού, έχουν και την ίδια πίστη εμάς με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και μάλιστα έκαναν αίτηση να αλλάξει το όνομα της εκκλησίας τους από Μακεδονική Εκκλησία σε Εκκλησία Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Και θέλουν να πάνε στο άρμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτό το μέτωπο ανοιχτό? Είναι πατριωτισμός αυτό? Είναι εθνική στάση? Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι αν είναι τόσο καλή συμφωνία και εσείς είστε τόσο χαρούμενος που την υπογράφετε, κάντε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Κύριε Παπά, ακούστε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να μιλάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί δημοψηφίσματος, διότι οποτεδήποτε υπήρξε και έγινε πράξη η σκέψη να εκφραστεί η γνώμη του ελληνικού λαού ήταν πάντοτε αντίθετη. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς ένα δημοψήφισμα για το πώς θα λέγονται οι γείτονες μας? Είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό? Αν ήταν ένα δημοψήφισμα το οποίο, αν ήταν μια συμφωνία εδώ η οποία, ξέρετε κάτι, έθετε κρίσιμα ζητήματα για μας. Κρίσιμα ζητήματα για μας. Και έλεγε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε κάτι. Αυτή τη συμφωνία εγώ βλέπω να παίρνουμε, όχι να δίνουμε. Αλλά αν έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε, να αλλάξουμε εμείς το όνομά μας, να αλλάξουμε εμείς το σύνταγμά μας. Ναι, βέβαια. Ενδεχομένως να ήταν σοβαρό αυτό το αίτημα. Αλλά το αίτημα να κάνουμε δημοψήφισμα για να ορίσουμε εμείς το πώς θα λέγονται οι γείτονες, αυτό δεν είναι σοβαρό. Εδώ εσείς κάνετε μια διαπραγμάτευση. Δέχεστε να λέγετε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δέχεστε την εθνικότητα και δέχεστε και τη γλώσσα. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία έχετε δώσει. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε, αν έχετε μια τέτοια βεβαιότητα, ότι έχετε πλειοψηφία, είτε στη Βουλή είτε στο λαό, να κάνετε είτε μια πλειοψηφία εκεί είτε ένα δημοψήφισμα? Γιατί κύριε Παπαχελά, τις μεγάλες και τις κρίσιμες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε αυτή τη στιγμή και αφορούν την κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων, πιστεύω ότι θα τις κρίνει πρώτα απ' όλα η ίδια ιστορία. Δεύτερον, έχουμε φέρει μια συμφωνία η οποία βάζει στην άλλη πλευρά, καλώς ή κακώς, τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδιστούν. Κατοχυρώνει στο μέγιστο τις δικές μας απαιτήσεις και γραμμές. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε εμείς να βάλουμε στον εαυτό μας εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να μας εκθέσουν στη διεθνή κοινότητα. Εκθέσουν που πήγαινε, να απορριφθεί δηλαδή από το λαό ή από τη Βουλή. Θα σας απαντήσω. Όταν, γιατί εδώ υπάρχει, όταν κάνει μια διαπραγμάτευση και δεν είσαι σίγουρος θα καταλήξει κιόλας, υπάρχει και το λεγόμενο blame game, δεν είναι? Δηλαδή είναι αλλιώς να έχεις φτάσει σε μια λύση και να έχεις κάνει τα πάντα εσύ για τη λύση, αλλά να μην τα καταφέρεις γιατί η άλλη πλευρά δεν τα κατάφερε. Οπότε η διεθνής κοινότητα θα σου αναγνωρίσει ότι εσύ δεν είσαι αυτός που εμποδίζεις τη γειτονική χώρα να υπάρχει. Δεν είσαι αυτός που τους εμποδίζεις να έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον καταστατικό χάρη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα σε πηγαίνουν στα δικαστήρια όπως στη Χάγη. Είναι διαφορετικό λοιπόν αυτό.
και διαφορετικό εσύ να το φωνάζεις και να λες ή να διακινδυνεύεις τη δυνατότητα να εκτεθείς στη διεθνή κοινότητα σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Όταν, για παράδειγμα, έγινε η συμφωνία για το σχέδιο Ανάν ανάμεσα στην κυπριακή κυβέρνηση τότε και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, βεβαίως αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο με δημοψήφισμα, αφορούσε κρίσιμα θέματα της ίδιας της χώρας, όχι μιας τρίτης χώρας. Το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί και μετά υπήρξε αυτή η απόφαση που υπήρξε, δικαίως εγώ λέω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, ξέρετε τι προβλήματα δημιούργησε μετά στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής πλευράς για την υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων στο Κυπριακό. Άρα λοιπόν δεν είναι, επαναλαμβάνω, στα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ας έχουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας σε αυτό που είναι συμφέρον για τη χώρα, για τον τόπο, με το μυαλό μας όμως μόνο εκεί, όχι στο εσωτερικό μέτωπο και στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Ναι, ξέρετε, η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο, αλλά και το κοινάλ, λένε ότι δεν έχετε δημοκρατική νομιμοποίηση να διαχειριστείτε τα εθνικά θέματα. Είστε επικίνδυνος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και δεν έχετε και τη δημοκρατική νομιμοποίηση να διαχειριστείτε και τα οικονομικά ζητήματα. Ξέρω ότι στις αστικές δημοκρατίες αυτά λύνονται στη Βουλή. Ενίοτε και στους δρόμους. Εάν το κίνημα της αρέσει, γιατί είναι μαζικό, επιθετικό και αποφασιστικό. Αλλά με αυτή τη σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς μπορείτε να προσδοκάτε ότι μπορεί να διαμορφωθούν συνθήκες στοιχειώδους συνένεσης και συνεννόησης? Εντάξει, κοιτάξτε. Καταρχάς να σας πω ότι στα όσα χρόνια, εντάξει δεν είναι και άπειρα, αλλά στα όσα χρόνια θυμάμαι την πολιτική ζωή του τόπου, δεν υπήρξαν και φορές που η αντιπολίτευση απευθυνόταν στην κυβέρνηση λέγοντάς την προχώρα συστηρίζουμε. Πάντοτε υπήρχαν εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μεγαλύτερες ίσως από ό,τι άλλες φορές. Αλλά οφείλω να πω το εξής. Εμείς βρεθήκαμε, εγώ προσωπικά, στη θέση του Πρωθυπουργού και ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας σε μια εποχή δύσκολη. Όχι, αν θέλετε, συνηθισμένη εποχή. Όχι στα πλαίσια μιας κανονικότητας. Και εγώ προσωπικά και χωρίς μεγάλη εμπειρία βρέθηκα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Μετά από 3 χρόνια, έχω να σας πω ότι τόσο σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις του 2015, σε ό,τι αφορά όμως και την απόφαση τώρα για ένα μεγάλο εθνικό θέμα, αλλά και σε άλλα κρίσιμα θέματα, προσφυγική κρίση, κυπριακό, πιστεύω, κύριε Παπά, ότι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, θα με κρίνει και εμένα η ιστορία και πρώτος και κύριος ο ελληνικός λαός, ότι λειτουργήσα όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και του λαού. Πήρα δύσκολες αποφάσεις. Πολύ πιο δύσκολη απόφαση ήταν η απόφαση που πήρα για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πολύ πιο δύσκολη από την απόφαση που παίρνω τώρα εδώ για να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα επίλυσης ενός εθνικού θέματος. Ξέρω πολύ καλά από αυτή τη μικρή μου, αλλά σημαντική εμπειρία λόγω της πυκνότητας πολιτικού χρόνου, ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις έχουν ρίσκο. Και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να παίρνει πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, έχουν πολιτικό κόστος. Και πιστεύω ότι δείγμα ηγεσίας είναι να επομίζεται κανείς το ρίσκο του πολιτικού κόστους, όταν είναι σίγουρος μέσα του ότι κάνει το σωστό, το ορθό, με την αίσθηση ευθύνης για την πατρίδα και, και τον ελληνικό. Τώρα, συγγνώμη, με βάζετε στον πειρασμό να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Παρατηρώ ότι σας αποθεώνουν σήμερα, χαρακτηρίζοντάς σας πραγματιστή πολιτικό, αξιόπιστο εταίρο, μέσα ενημέρωσης και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και αποθεώνουν τις επιδόσεις σας και στην οικονομία και στο μακεδονικό, αυτοί που το 2015 σας έλεγαν αριστεριστή, εξτρεμιστή, τυχοδιώκτη, αντιευρωπαίο, και την κυβέρνησή σας τη χαρακτηρίζαν εν μέρη κομμουνιστική. Ποιος έχει αλλάξει από τους δύο, εσείς ή αυτοί? Γιατί και οι δύο να έχουν δίκιο δεν γίνεται. Κύριε Παπά, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που με κατηγορούσαν οι οποίοι παραδέχονται ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα σήμερα. Είναι σχεδόν όλοι οι έγκριτοι και έγκυροι αναλυτές, ο διεθνής τύπος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια
έγινε από μια χώρα σχεδόν παρείας και μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε, ήταν μια χώρα ελλειμματική, με ελλείμματα διαρκή, σήμερα έχει πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξόδευε. Παραλάβατε μια χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, ναι, δεν κάνετε λάθος. Είδε τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ. Ούτε αυτό το πλεόνασμα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, παραλάβαμε μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κόψη του ξεδαφιού, χωρίς αποθέματα. Σήμερα έχει ταμιακά αποθέματα, έχει δυνατότητα πρόσβασης και στις αγορές, βγήκε δύο φορές, θα ξαναβγεί λοιπόν το επόμενο διάστημα. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες, η κανονικότητα σε μεγάλο βαθμό έχει επιστρέψει. Το κυριότερο όμως είναι ότι αξιοποιήσαμε και τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Όχι μόνο εξορθολογήσαμε τα δημόσια οικονομικά, όχι μόνο καταφέραμε να εξορροπήσουμε τους προϋπολογισμούς, να έχουμε πλεονάσματα, επιστρέψαμε στην ανάπτυξη για πρώτη φορά από το 2008, 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι λογικό λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και επικριτές μου, αλλά και έγκυροι αντικειμενικοί αναλυτές να λένε ότι άλλαξε η χώρα. Να κάνουμε, αυτό δεν αρέσει σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Δεν τους αρέσει. Είναι λογικό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτό να αλλάζει. Όχι προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αλίμονο. Άλλωστε εκεί, με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν και έντονες ιδεολογικές διαφορές. Με αυτό που κάνει κουμάντο τώρα, το ακροδεξιό. Αλλά στον χώρο της κεντροαριστεράς πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι η πρώτη που αναγνωρίζει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη που χαιρέτησε την χθεσινή συμφωνία και την επικροτή. Και θεωρώ ότι βεβαίως, και αυτή η συμφωνία δεν είναι τυχαίο, ότι ήρθε από δύο πρωθυπουργούς προοδευτικούς. Μάλιστα, να σας πω και ένα ανέκδοτο, ας το πω έτσι, πραγματικό περιστατικό όμως. Μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος Τούσκ κάποια στιγμή, ήταν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μου λέει πώς πάτε. Λέω, είμαστε κοντά, προσπαθούμε, προχωρούμε. Μου λέει, είναι απίστευτο, αν τα καταφέρετε είναι απίστευτο. Του λέω, θα το καταφέρουμε για έναν λόγο. Γιατί ούτε εγώ, ούτε ο Ζάεφ ανήκουμε στη δική σου πολιτική οικογένεια, στο EPP. Μου απάντησε γελώντας, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Γκρουεύσκι, ο οποίος γέμιζε με αγάλματα αλυτρωτισμού και ξόδευε δισεκατομμύρια γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα στη χώρα του, καθότανε στη διπλανή θέση με τον κύριο Σαμαρά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και πάντως, τον κύριο Ούρμπαν. Δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ένα παράδοξο ότι σας ευλογούν αυτούς που εσείς βρίζατε σε εισαγωγικά και σας βρίζουν τώρα αυτοί που σας ευλογούσαν στα πλαίσια του αντιπλημμονιακού αγώνα. Και το βλέπουμε παντού αυτό. Ειδικά σε αυτή την ιστορία. Σε ποιους αναφέρεστε? Από sites, διάφορους πολιτικούς και άλλες εμπασχετώσεις, οι οποίοι σας κάνουν μια ακραία, αν θέλετε, κριτική σε αυτό το θέμα. Και από την άλλη, βεβαίως, η κυρία Μέρκελ και οι Αμερικάνοι και άλλοι λένε ότι έχετε δείξει ηγετικά προσόντα στην ιστορία. Και χαιρετίζουν, βεβαίως, συμφωνία. Δεν θα ήθελα να υιοθετήσω αυτή τη γενίκευση. Διότι θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που βρέθηκαν στο μπλοκ του αντιμνημονιακού αγώνα, όπως είπατε εσείς, στο τέλος συνειδητοποίησε το λόγο και εκτίμησε το λόγο για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό δύσκολο το 2015. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι βεβαίως αποχώρησαν και από το κόμμα μου. Υπάρχει αμφιβολία. Ναι, αυτοί δεν λένε και τα καλύτερα λόγια σήμερα. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι πολύ αριστεροί, τόσο πολύ αριστεροί, προτιμούν να μην γίνονται σημαντικά και προοδευτικά πράγματα. Επειδή και εσείς παίξατε ένα ρόλο στο κοινωνικό της εποχής. Αλλά, να πω, ναι. Ξέρετε πόσος κόσμος, αυτό που είπε ο Τάσος πριν, πιστεύει ότι εσείς δίνετε κάτι στο θέμα των Σκοπίων για να πάρετε κάτι στο θέμα της διαπραγμάτευσης και ότι είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό ζήτημα συνδέεται με τη διαπραγμάτευση με την. Ξέρετε, κύριε Βαχελά, πόσος κόσμος πιστεύει, αν κάνετε μια δημοσκόπηση, ότι υπάρχουν εξωγήινοι και μας παρακολουθούν? Περίπου το ίδιο ποσοστό. Τώρα, τι με βάζετε? Περίπου το ίδιο ποσοστό. Όμως. Κάποιοι πιστεύανε και όλοι ότι μας ψεκάζουν. Τι θέλετε να σας πω? Εγώ να ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή, είναι δυνατόν να με ρωτάτε? Δεν ισχύει. Μα είναι δυνατόν? Δεν δημιουργείται ένα θετικό κλίμα. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω και κάτι. Στη διαπραγμάτευση δεν μας πίεσε κανένας. Τη διαπραγμάτευση την ξεκινήσαμε εμείς
ο Νίκος ο Κοντζιάς και εγώ, έχοντας στρατηγική ενόραση για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Όπως έχοντας στρατηγική ενόραση, προχωρήσαμε στις τριμερείς συνεργασίες που αναβαθμίσαν τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε οι Βερολίνο, ούτε ο Ισραήλ, κανείς δεν σας πίεσε. Την Ιορδανία, την τετραμερή με τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, αν θέλετε να σας πω την πλήρη αλήθεια, προφανώς και θέλουν τη λύση. Αλλά δεν μας πιέσανε, κύριε Πόχελα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μας ρωτάγανε, μα γιατί το ανοίγετε τόσο νωρίς το θέμα. Το ανοίξαμε τόσο νωρίς ακριβώς επειδή είναι δικιά μας, ήταν δικιά μας η πρωτοβουλία. Δεν μας πίεσε κανείς και δεν θέλαμε και να πιεστούμε και δεν θα ανεχόμασταν και πίεση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη της συμφωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε τη βούληση για να προχωρήσουμε παρά τις αντιθέσεις και στο γεγονός ότι πράγματι ο Υπουργός των Εξωτερικών έκανε μια προσπάθεια την οποία θέλω και δημόσια να αναφερθώ σε αυτήν, μια εξαιρετική προσπάθεια, καταβάλλοντας ορισμένες φορές και χρόνο και ώρες και κόπο που υπερβαίνει και τα όρια της αντοχής. Το λέω αυτό διότι εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι έδωσε μια σκληρή διαπραγματευτική μάχη. Σκληρός διαπραγματευτής, πάλεψε γραμμή-γραμμή όλη αυτή τη συμφωνία για να φέρει ένα αποτέλεσμα, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να ταπεινώσει και την άλλη πλευρά για να είναι αυτή η συμφωνία βιώσιμη. Και μάλιστα την έδωσε αυτή τη μάχη έχοντας και οικογενειακά ζητήματα τα οποία θα απαιτούσαν να βρίσκεται στην Αθήνα, βρισκόταν διαρκώς στο εξωτερικό και οφείλω να το πιστώσω πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Πώς αξιολογείτε? Και βεβαίως δεχόμενος δεξιά και αριστερά απειλές, σφαίρες, κρεμάλες και τα λοιπά από όλους αυτούς τους εμπόρους πατριωτισμού. Πώς αξιολογείτε τη θέση του κόμματος από το οποίο ξεκινήσατε εσείς, το ΚΚΕ εννοώ, το οποίο λέει όχι σε καμία συμφωνία επειδή εάν συμφωνήσουμε θα ενταχθεί η ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί αυτή η στάση και θέση του ΚΚΕ. Εμένα με ενοχλεί ως και πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μια στάση και θέση η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με όλα σας έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στα περί ύπαρξης σπέρματος, αλυτρωτισμού στο όνομα Μακεδονία. Στο σύνθετο όνομα ή στην Ιθαγένεια. Δεν ξέρω, ξεπερνάει προφανώς τα όρια της κατανόησης από τη δική μου πλευρά. Για όσους έχουν διαβάσει και Μάρξ και Λένιν, ξεπερνάει τα όρια με την έννοια ότι η αυτοδιάθεση και το αναφέρετο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών δεν μπορεί να αμφισβητείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά είναι μια θέση και στάση την οποία τη σέβομαι. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα κριθεί από τη θέση και τη στάση του. Εδώ υπάρχει, αν μου επιτρέψει τώρα, υπάρχει μια πρόληψη συμφωνία που μου προκάλεσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το άρθρο 6 που ουσιαστικά μιλάει για περιορισμό των αλυτρωτικών διαθέσεων και στις δύο πλευρές. Εδώ λοιπόν λέει ότι έκαστο μέρος θα λάβει αμελητή αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδιαβλίζουν τη βία, το μίσος, την εχθρότητα. Και μετά λέει: έκαστο μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες που είναι προπαγανδιστικές ή υποδιαβλίζουν τον σοβινισμό και τον αλυτρωτισμό. Ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα: όταν φωνάζει κάποιος ένα συλλαλητήριο, η Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική. Ή ακούει το Μακεδονία ξακολουθεί. Με συγχωρείτε. Η άλλη πλευρά, η συμφωνία το λέει πολύ σαφώς. Η άλλη πλευρά θα έρθει και θα σας πει: αυτό είναι σοβινιστικό. Υπάρχει και άλλη πλευρά στη συμφωνία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εμείς απαντάμε ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα έκφρασης, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Φαντάζομαι σε κάθε πλευρά τουλάχιστον είναι βέβαιο ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο στο δικό μας σύνταγμα. Άλλο αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή την έκφραση και στάση, αλλά καμία συμφωνία δεν μπορεί να αφαιρέσει, αυτό το δικαίωμα. Όταν λέμε Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική, εννοούμε και τη Βόρεια και τη Νότια προφανώς. Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Υπάρχει η Μακεδονία που είναι γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Υπάρχουν οι περιφέρειες της χώρας που είναι η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία, και υπάρχει μια χώρα πια, θα υπάρχει μετά τη συμφωνία, που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αφήστε τα Βόρεια και Νότια, δεν υπάρχουν Βόρεια και Νότια. Και το Βόρεια Μακεδονία είναι, επαναλαμβάνω, γεωγραφικός προσδιορισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι το Βόρεια αφήνει κάτι ανεκπλήρωτο, έτσι, σαν χαρακτηρισμό. Ότι υπάρχει κάτι νότια που θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει ένα. Εντάξει, με την ίδια λογική θα μπορούσε να απαντήσει και άλλη πλευρά και ίσως μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη γκάμα επιχειρημάτων. Διότι παρουσιάζεται να έχει ένα μικρό κομμάτι, ενώ όλα τα άλλα ανήκουν σε εμάς. Άρα θα μπορούσε να μας πει ότι το όνομα αυτό προσδίδει αλυτρωτισμό στη δική μας πλευρά. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Το θέμα δεν είναι τι θα πούν μερικοί διαδηλωτές σε μία διαδήλωση, του οποίου δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα αυτό, ότι η Μακεδονία είναι και η ελληνική, το λένε κόμματα. Γιατί νομίζω το κόμμα του κ. Καμένου φλερτάρει, ερωτοδροπεί με αυτή την εκδοχή. Παπά, θα έλεγα, άσχετο θέτεται το θέμα, ότι δεν συμφωνώ με αυτό το σύνθημα. Θα έλεγα το σύνθημα με το οποίο, σύνθημα, εν πάση περιπτώσει, η φράση την οποία θα ήταν πολιτικά ορθή και την οποία θα συμφωνούσα, είναι ότι η αρχαία ελληνική Μακεδονία, η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας είναι μία ενιαία και είναι ελληνική. Και κατοχυρώνεται σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Παπά, που κανένας άλλος μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να φέρει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον, το πατριωτικό και το εθνικό, αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί, να σταματήσει αυτή η πληγή και να προχωρήσουμε προς το μέλλον με σχέσεις συνεργασίας, ευημερίας, φιλίας με έναν λαό που δεν πιστεύω ότι έχουμε να χωρίσουμε τόσα πολλά. Άρα εσείς θα προχωρήσετε με αυτή τη συμφωνία μέχρι τέλους, κύριε Πρόεδρε. Εκεί, στο πούλε, όπως καταλάβατε, προφανώς. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λένε κάποιοι. Η αρχή ήταν η δύσκολη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας θα καταλαβαίνει τα ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και οι πραγματικά πατριώτες και ευαίσθητοι και αυτοί που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, όχι εθνικιστές, όχι ακραίοι, θα αρχίσουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν πόσο επωφελής είναι για τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ξέρω τι θέλετε να προσθέσετε ακόμα για να κλείσουμε και την ενότητα αυτή. Αν μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Το ένα είναι εμπορικές χρήσεις, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτό αφήνεται ανοιχτό. Λέει ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία μέσα σε 3 χρόνια θα προσπαθήσει να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πουλάει κρασί και βάζει πάνω Μακεδονία. Αντιμετωπίζεται κάθε μέρα τα προβλήματα στη Γερμανία και παντού. Μακεδονικός χαλβάς. Δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Υπάρχει όμως μία πρόβλεψη λύσης, διότι αν επικυρούσαμε να λύσουμε πρώτα αυτά για να πάμε στα επόμενα, με την έννοια ότι αυτό απαιτεί εξέταση εξονυχιστική μίας προς μίας των περιπτώσεων. Προβλέπεται λοιπόν μία επιτροπή, η οποία θα συσταθεί άμεσα και η οποία θα προχωρήσει στην εξέταση μίας προς μίας όλων των περιπτώσεων προκειμένου να βρεθεί λύση. Πιστεύω ότι όταν έχουμε το μεγάλο θέμα μπροστά μας, που είναι τη δημιουργία ενός εξαιρετικού momentum συνεργασίας και πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς, θα βρεθούν οι λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα. Και εγώ τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει ο Μίκης Θεοδωράκης που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ελληνικό υποσυνείδητο. Έχετε περάσει πράγματα μαζί του, έχετε την ίδια πορεία σε κάποιο σημείο. Σήμερα λοιπόν, ή χθες, δεν θυμάμαι, λέει ότι μετά από αυτό το μεγάλο ναι του κ. Τσίπρα, αυτό που πονάει πιο πολύ δεν είναι οι κίνδυνοι που ξανοίγονται μπροστά μας, αλλά προπαντός η μεγάλη ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα. Το Μίκη Θεοδωράκη τον αγαπάμε για το έργο του και για την πορεία του, αλλά προτιμώ να μείνω με το έργο και την πορεία του και όχι με τις κατά καιρούς πολιτικές τοποθετήσεις που είχε πάρει και τώρα παίρνει σε διάφορα ζητήματα. Αυτό που απαντώ λοιπόν είναι ότι τον αγαπάμε ακόμα και αν διαφωνεί μαζί μας. Λοιπόν, προηγουμένως αναφερθήκατε στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. Πράγματι, οι σχέσεις σας μαζί τους είναι πολύ καλές. Σας καλούν στις συνάξεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μιλάτε, φωτογραφίζεστε μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, αλλά με το εγχώριο τμήμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας οι σχέσεις σας είναι μαχητικές. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από τη στιγμή που η απόφασή τους είναι να είναι στην αντιπολίτευση και να κάνουν κριτική. Γιατί υπήρξε. Να κάνω λίγο ιστορία τώρα. Το Γενάρη του 2015 ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας. Το Σεπτέμβριο του 2015 δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος.
υπήρχε υποψήφιος εταίρος. Πέραν τον ΑΝΕΛ. Μιλάω για τον Γενάρη του 2015, ναι, ήταν η ΑΝΕΛ. Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές που κερδίσατε, υπήρξε διαθεσιμότητα από άλλο κόμμα για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση? Όχι, δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υποψήφιοι υπήρχαν. Διαθεσιμότητα δεν υπήρξε. Κύριε Στοδωράκη, δεν είναι διαθέσιμος? Δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υπήρξε. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε, και οι δύο, και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Θοδωράκης, τον Σεπτέμβριο του 2015, έθεσαν ως προϋπόθεση και δημόσιοι άνθρωποι για οποιαδήποτε συζήτηση συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα να μην είναι την μη ύπαρξη της άλλης πλευράς. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Εγώ δεν πιστεύω στις συνεργασίες μιας χρήσης με ανθρώπους οι οποίοι και με πολιτικές δυνάμεις που συμπεριφέρονται έντιμα. Και ο Πάνος Καμένος έχει συμπεριφερθεί έντιμα. Επαναλαμβάνω, κάναμε κυβέρνηση με βασικού άξονα και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη το να σταματήσει η καταστροφή, να βγούμε από τα μνημόνια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτή ήταν η βασική άξονα συνεργασίας μας. Έντιμη συνεργασία. Δεν μπορούσα λοιπόν εγώ να ανταποκριθώ θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα να πουλήσω έναν έντιμο εταίρο, επειδή ήταν αυτή η απέτηση της άλλης πλευράς. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια νέα περίοδο, ανοίγονται νέες δυνατότητες, μετατοπίζονται διαχωριστικές γραμμές στην πολιτική ζωή του τόπου και νομίζω ότι αυτό θα αναγκάσει και, και τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα κόμματα παραλαμβάνω της κεντροαριστεράς, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι εφικτό να γίνουν ένα κόμμα, είναι πολλά κόμματα, να επανατοποθετηθούν πάνω στις εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.